Σε ιδανική τροχιά κινείται ο τουρισμός στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των επόμενων δράσεων της περιφέρειας για τους μήνες Ιουνίου και Ιουλίου του 2018, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. Για αρχή, ο κ. Αντωνιάδης έκανε λόγο πως δεν έχει παρατηρηθεί καμία κάμψη σε κανένα ξενοδοχείο, πόσο μάλιστα στη Θάσο, ενώ επισήμανε πως ο τουρισμός παρουσιάζει αύξηση βάσει των επίσημων στοιχείων από το Τελωνείο των Κήπων. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο που είχαμε, τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία που είχαμε από το Τελωνείο των Κήπων, δείχνει ότι είχαμε μια αύξηση σε ποσοστό 14% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ Γενάρη, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουλάχιστον στην Θάσο, ξεκίνησαν την καλοκαιρινή τους λειτουργία, που σημαίνει ότι όταν ανοίγουν πεντάστερα ξενοδοχεία, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προγραμματίσει και έχουν ήδη μια πληρότητα στις κλίνες τους. Όσο αφορά για τα ξενοδοχεία της Καβάλας, νομίζω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πληρότητα και τον Μάιο. Άλλωστε, για την περαιτέρω αύξηση του τουρισμού του νησιού της Θάσου, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, έχει επισημάνει ο πρόεδρος του Ξενοδόχων Θάσου, Πάρης Παρασχούδης, μέσω της εκπομπής ένα live με τον Τάσο Παλαιστίδη. Πρέπει με τη συμμετοχή όλων και κάτω από τη στέγη ενός οργανισμού, όπως είναι ο Οργανισμός Τουρισμού, να βοηθήσουν όλοι με τον τρόπο τους, είτε με την αρχική καταγραφή του τουριστικού προϊόντος, είτε δεύτερον με το λιθαράκι τους που θα βάλουν στο κτίσιμο αυτού του προϊόντος, ώστε να αυτό το προϊόν να είναι ελκυστικό και να δημιουργείται μια πραγματική εμπειρία για τον τουρίστα. Πραγματικά είναι υπόθεση όλων για να επανέλθω από εκεί που ξεκινήσαμε. Είναι λογικό ένας επισκέπτης που έρχεται από κοντά να μην θέλει να μείνει πολλές μέρες. Το ίδιο κάνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Είναι συνήθως μικρής διάρκειας οι επισκέψεις που κάνουμε και εμείς. Ένας άλλος λόγος είναι πόσα χρήματα έχει να ξοδέψει. Αν έχει χρήματα να ξοδέψει, θα μείνει πολύ καιρό. Αν έχει λιγότερα χρήματα, θα μείνει λιγότερες ημέρες. Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού αναφέρθηκε εξίσου και στη σημαντική αύξηση των Τούρκων τουριστών, τόσο στην περιφέρεια όσο και στη Βόρειο Ελλάδα, ενώ τόνισε και τα σημεία προβολής της περιφέρειας στη γείτονα χώρα. Τέλος, θα πούμε ότι τις τελευταίες 10 μέρες παρατηρείται αύξηση ροής των Τούρκων από το Τελωνείο των Κήπων προς την περιφέρειά μας, αλλά και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, και αυτό γιατί έληξε η θρησκευτική τους εορτή. Επίσης, στις 27 Ιουνίου πρόκειται να επισκεφτούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του εναλλακτικού τουρισμού δημοσιογράφοι από την Αυστρία. Από τις 27 Ιουνίου και για 4 μέρες θα φιλοξενήσουμε 6 αυστριακούς δημοσιογράφους και 2 συνοδούς, σε συνεργασία με τον ΕΟ της Αυστρίας, οι οποίοι έρχονται στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα θα περιηγηθούν στην Αλεξανδρούπολη, στην Δαδιά, στις Φέρες, στην Σαμοθράκη, που θα μείνουν για 2 μέρες και συνέχεια θα μεταβούν στην Κομοτηνή, στην Μαρόνια και στο Φανάρι. Στόχος μας είναι μέσα από αυτήν το συγκεκριμένο ταξίδι να αναδείξουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχει η περιφέρειά μας. Τέλος, μετά την προβολή της Καβάλας, απορούμε αν τους δημοσιογράφους η πόλη δημοσιεύτηκε πλέον στα έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά μέσα της χώρας, κάνοντας την Καβάλα έναν τουριστικά ελκυστικό προορισμό, όπως κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Η επίσκεψη που είχαμε από την Ρουμανία των δημοσιογράφων, και επειδή θέλω πάντα να υπάρχει στην συνέχεια αποτέλεσμα αυτών των επισκέψεων, αυτών των φιλοξενιών που κάνουμε, ήδη από την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να μπείτε στο site της περιφέρειας και να δείτε τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει από τους συγκεκριμένους Ρουμάνους δημοσιογράφους στα περιοδικά της Ρουμανίας, αλλά και στην τηλεόραση τα βιντεάκια που έχουν παίξει για την περιφέρειά μας. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί πως για το 2018 οι επιβάτες προερχόμενοι από χώρες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 23,4%, καθώς τον μήνα Μάιο του 2017 είχαν αποβιβαστεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας 21.053 άτομα, ενώ το Μάιο του 2018 αποβιβάστηκαν 25.971 άτομα. Ωστόσο, όσον αφορά τους επιβάτες εσωτερικού, παρατηρείται μια αισθητή πτώση της τάξης του μείον 13,6%, καθώς το Μάιο του 2017 αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο της Καβάλας 6.512 άτομα, ενώ το Μάιο του 2018 μόλις 5.626 άτομα. Έχει μια αύξηση γύρω στο 24, νομίζω το 100, κάπου εκεί, η κίνηση εξωτερικού. Έχει μια πτώση γύρω στο, τώρα είναι ή 9% περίπου η κίνηση εσωτερικού, και βγαίνει ένας μέσος όρος γύρω στο 14% επάνω. Χώρες είναι από Γερμανία, έχει Μεγάλη Βρετανία, έχει Σκανδιναβικές χώρες, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία φυσικά,
Βέλγιο που έχουμε αυτή την πτήση από Βρυξέλλες. Αν βοηθούσαν λίγο οι πτήσεις της Aegean, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο. Τελειώντας, να πούμε ότι έχουμε και τα ευχάριστα νέα για το αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, που δείχνει ότι και το καλοκαίρι το 2018, την καλοκαιρινή σεζόν, θα έχουμε μια αύξηση των αφήξεων αλλά και της πληρότητας των επιβατών σε ποσοστό 20%. Αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει η περιφέρειά μας, αλλά εξειδικευμένα και η Καβάλα και το νησί της Θάσου, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες.